Θέλω να μου κάνετε μία περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αλίμου. Ο Δήμος Αλίμου είναι ένας πολύ όμορφος Δήμος. Όμως έχει τα τυπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Στο πλαίσιο αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε σημαντικά η τοπική αυτοδιοίκηση με προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό. Είχαμε μία αύξηση της χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος αυτοτελών πόρων, αλλά και με έκτακτες χρηματοδοτήσεις όπως είναι ο Φιλόδημος 1 και ο Φιλόδημος 2 και από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια έδειξαν στην πράξη ότι στηρίζουν τους Δήμους, στηρίζουν τον εκάστοτε Δήμαρχο ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση του Δημάρχου. Έδειξαν στην πράξη ότι δεν θέτουν ως κριτήριο την κομματική προέλευση του Δημάρχου για την στήριξη του Δήμου. Στον Άλυμο συγκεκριμένα, γιατί το λέω αυτό, η Περιφέρεια έχει κάνει πολλά και σημαντικά έργα. Έχει χρηματοδοτήσει πολλά και σημαντικά έργα. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του Αλίμου είναι η συγκοινωνία. Ο Άλυμος έχει ελλειπή συγκοινωνία τόσο στο εσωτερικό των γειτονιών του Αλίμου, όσο και η σύνδεση του Αλίμου με το μετρό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει και να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στον Άλυμο είναι το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Άλυμος θέλει μία ενίσχυση και σε δημοτικό και σε γυμνάσιο και σε λύκειο, αλλά σίγουρα και σε δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επίσης, το σημαντικότερο ζήτημα για τον Άλυμο είναι τα πολύ ψηλά δημοτικά τέλη. Ο Άλυμος έχει από τα πιο υψηλά δημοτικά τέλη στην Αθήνα και θεωρώ ότι πρέπει με έναν τρόπο να μειώσουμε τις δαπάνες καθαριότητας με μία εξοικονόμηση και εξορθολόγηση, με το να αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια όχι ως απόβλητο, αλλά ως ένα προϊόν το οποίο μπορεί να ξαναμπεί στην οικονομία και να αποφέρει έσοδα, και με τα έσοδα αυτά θα μειώσουμε τα ανταποδοτικά τέλη, θα μειώσουμε το κόστος καθαριότητας και θα ενισχύσουμε την κουλτούρα ανακύκλωσης. Το βασικότερο όλων όμως είναι η ίδια η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του Αλίμου. Πιστεύω ακράδαντα ότι για να επιληφθούν τα σημαντικά ζητήματα της πόλης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να καλλιεργηθεί και μια κουλτούρα συνεργασίας. Ένας δημοκρατικός διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι ένα διακοσμητικό όργανο, να γίνεται ειλικρινής και πραγματικός διάλογος. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον νόμο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το λεγόμενο τεκμήριο αρμοδιότητας. Αυτό είναι το ανώτατο όργανο και όχι ο εκάστοτε δήμαρχος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλές φορές οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, δεν έχουν εγκαίρωση στις εισηγήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τοποθετηθούν για ένα θέμα. Αυτό δημιουργεί ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δημιουργεί διαξυφισμούς που ενδεχομένως μέχρι έναν βαθμό είναι εύλογοι, διότι όταν καλούμε τον εκπρόσωπο των Δημοτών, τον Δημοτικό Σύμβουλο, να πάρει απόφαση επί ενός θέματος και αυτό δεν έχει επαρκή ενημέρωση, είναι εύλογο το να δημιουργούνται οι συνθήκες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει το λιγότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν να είναι διαθέσιμες οι εισηγήσεις από την υπηρεσία,
Αυτό είναι δυνατό να γίνει με έναν καλό προγραμματισμό και επίσης θα πρέπει πέρα από την εισήγηση της υπηρεσίας να είναι όλος ο φυσικός φάκελος με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα διαθέσιμο στην γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου ούτως ώστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και να ξέρουν όταν τοποθετούνται όλα τα ζητήματα στη λεπτομέρειά τους. Αυτό είναι ένα από τα επόμενα προτάγματα, διότι η απλή αναλογική για να πετύχει θα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερη δημοκρατία στην ίδια τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Απαιτεί πλήρη γνώση και ενημέρωση, από την οποία αυτός που θα επωφεληθεί θα είναι ο ίδιος ο Δημότης. Ποια είναι η παράταξη την οποία εκπροσωπείτε και τι έχετε κάνει μέχρι τώρα? Το Άνω Κάτω στο Καλαμάκι είναι μια παράταξη με μεγάλη ιστορία. Δραστηριοποιείται στον Άλιο μου από το 2006. Είναι η παράταξη η οποία όλα τα χρόνια αυτά ήταν συνεπής στο προγραμματικό του λόγο. Δεν έκανε ούτε ευκαιριακές μετατοπίσεις, αλλά ούτε είχε έναν ατομισμό στη προσέγγιση των δημοσίων πραγμάτων της πόλης μας. Οι βασικές μας θέσεις μπορούμε να τις συνοψίσουμε ως εξής. Είναι ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των δημοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές με μόνιμο και προσωπικό, με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης, διότι είμαστε στο πυρήνα μας αντίθετοι με λογικές outsourcing στον Δήμο, δηλαδή με λογικές εξωτερικής ανάθεσης σε ιδιώτες, οι οποίες ενδεχομένως αυξάνουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών στη πλάτη των δημοτών. Εμείς στον πυρήνα της πολιτικής μας έχουμε τις ισχυρές λαϊκές διεκδικήσεις. Βασική μας επιδίωξη είναι η εμβάθυνση και η διεύρυνση της δημοκρατίας με συνελεύσεις γειτονιάς, με τοπικά δημοψηφίσματα, με δημοκρατικό διάλογο. Επιδιώκουμε ενημερωμένους πολίτες, ενημερωμένους δημότες που θα γνωρίζουν και θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά είναι στον πρότυπο του κλεισθένη, από το οποίο πέρα από την απλή αναλογική σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε και τον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Εμείς σαν δημοτική κίνηση δεν θα αναλωθούμε κάνοντας κριτική στην εκάστοτε δημοτική αρχή και στον εκάστοτε δήμαρχο. Έχουμε για τον Δήμο ένα δικό μας όραμα. Έχουμε ένα δικό μας σχέδιο με γνώμονα τις ανάγκες των κατοίκων, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς, η δύναμή μας πηγάζει από τα μέλη μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε στα μέλη μας πετυχημένους επαγγελματίες, εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι όλοι θα συνεισφέρουν στο να κάνουμε τον Άλιμο μία καλύτερη πόλη. Ένα γενικό περίγραμμα των θέσεών μας είναι ο πρώτος άξονας ενίσχυση της τουριστικής έκφρασης της πόλης με έμφαση στην πρόσβαση στη θάλασσα, με σεβασμό πάντοτε στους κατοίκους και στο περιβάλλον. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου με σκοπό τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Αλίμου, την μείωση του ενεργειακού κόστους, την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση, τη συμβολή του Δήμου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τρίτο, ενίσχυση της σχολικής στέγης. Τέταρτο, μόνιμο προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς και στην καθαριότητα. Πέμπτο, ενίσχυση της ανακύκλωσης, ενίσχυση της κουλτούρας των απορριμμάτων
ενίσχυση του αποτυπώματος που το απόρριμα αφήνει και μείωση των δημοτικών τελών. Το αναλυτικό μας πρόγραμμα, αυτές είναι οι βασικές μας αρχές, το αναλυτικό μας πρόγραμμα θα το επεξεργαστούμε μέσα από συναντήσεις με φορείς, με συλλογικότητες, με συναντήσεις με όλους τους ανθρώπους, από τον πιο απλό συμπολίτη μας μέχρι τον εξειδικευμένο επιστήμονα που ζει και μένει στον Άλυμο. Θα κάνουμε διάλογο στους χώρους δουλειάς, πάντοτε με έναν ειλικρινή διάλογο, με ανοιχτές διαδικασίες, βασιζόμενοι όμως στην δεκαετή πείρα που έχει το άνω κάτω στο Καλαμάκι από τη συμμετοχή στα δημόσια πράγματα του Αλίμου. Επομένως, είσαστε θετικά διακείμενοι για την απλή αναλογική που φέρνει ο Κλισθένης. Όσον αφορά την απλή αναλογική, μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Κλισθένης που έφερε την απλή αναλογική αποτελεί το πρώτο βήμα, θετικό βήμα, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση χωρίς την συνταγματική αναθεώρηση. Ζούμε στο λιγότερο αποκεντρωμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει το κεντρικό κράτος να εμπιστευτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, να τις μεταφέρει αρμοδιότητες, γιατί περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνουν περισσότερη δημοκρατία. Χωρίς όμως να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αρχή της ισότητας και της ίσης πρόσβασης των πολιτών στην απόλαυση των κοινωνικών αγαθών. Η απλή αναλογική, η ίδια, φέρνει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Στην αυτοδιοίκηση, θεωρώ, κατά την γνώμη μας, υπάρχει η προγραμματική βάση για να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των αυτοδιοικητικών σχημάτων. Θα πρέπει να απορρίψουμε, το άνω κάτω στο Καλαμάκι το κάνει, θα πρέπει να απορρίψουμε τις αυταρχικές διοικήσεις που είναι αποτέλεσμα του δημαρχοκεντρικού μοντέλου, θα πρέπει να απορρίψουμε την αδιαφάνεια και την διαπλοκή που γεννούν τα κλειστά σχήματα εξουσίας, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί να αφήσουμε στην άκρη τις προσωπικές στρατηγικές και να μην αυτοεγκλωβιζόμαστε πολλές φορές στην κεντρική πολιτική κομματική αντιπαράθεση. Με την απλή αναλογική, και αυτό έχει σημασία, η εντολή προς τον Δήμαρχο δεν είναι εντολή νομής εξουσίας. Είναι μια εντολή σύνθεσης και συνένεσης. Στην αυτοδιοίκηση έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ οι πολιτικές αυτοδιοικητικές δυνάμεις. Θα πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να ενδιαφερθούν για τον καλό της πόλης τους, χωρίς όμως να γυρνάμε την πλάτη στις διπλανές γειτονιές, χωρίς τοπικισμούς, χωρίς να διαφορούμε για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που εκάστοτε υπάρχουν, κρυμμένοι ενδεχομένως πίσω από την έλλειψη αρμοδιότητας. Θα πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να είμαστε μπροστάριδες στον αγώνα και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο για τις γειτονιές και τους ανθρώπους μας. Θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό, στα δημοτικά συμβούλια, να πετυχαίνουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για ζητήματα που θα δεσμεύσουν τον Δήμο για τα επόμενα πολλά έτη. Παράλληλα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την μεταμνημονιακή εποχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα είναι ορατή η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους, σε δύο αντιλήψεις. Από την μία είναι ο φόβος, η ακροδεξιά, το μίσος που καλλιεργεί αυτός ο λόγος, ο οποίος συνδυάζεται και με την ασυδοσία των αγορών, με μία άλλης μορφής οικονομικής βίας. Από την άλλη είναι η αλληλεγγύη, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, εμείς οι αυτοδιοικητικοί, στο πλαίσιο αυτό που μόλις είπα,
θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε στο νέο φιλελεύθερο πείραμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε στην λογική του λιγότερου κράτους, που κάνει λόγο για 1/5 στις προσλήψεις. Θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με τη λογική της κατάργησης των κρατικών επιχορηγήσεων και τη μεταφορά του ένθια στην αυτοδιοίκηση. Γιατί οι προτάσεις αυτές, και πρέπει να το πούμε αυτό στους δημότες, πρακτικά σημαίνουν ιδιωτικοποίησης, λιγότερη τοπική αυτοδιοίκηση, λιγότερες και ακριβότερες κοινωνικές παροχές για τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Είναι μία νεοφιλελεύθερη λογική, η οποία τελικά, στο τέλος της ημέρας, οδηγεί σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δούμε και τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Ευρώπη, την εποχή αυτή, είναι εμφανής μία τάση για την λεγόμενη επαναδημοτικοποίηση των υπηρεσιών που είχαν ιδιωτικοποιηθεί. Διότι είδαν ότι η ιδιωτικοποίηση αυτή απέτυχε. Απέτυχε να προσφέρει φθηνά και αποτελεσματικά αγαθά στους δημότες. Όσον αφορά το ζήτημα των συνεργασιών και της απλής αναλογικής, θέλω να πω ότι αυτές θα πρέπει να προκύψουν από έναν προγραμματικό διάλογο. Γενικά, οι συνεργασίες προϋποθέτουν σύνεση στην άσκηση διακυβέρνησης, καθώς η ίδια η σύνεση παράγει συνένεση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι στον Άλυμο, το άνω-κάτω, με εξαίρεση το άνω-κάτω στο Καλαμάκι, οι υπόλοιπες δημοτικές κινήσεις, μάλλον οι περισσότερες, για να μην είμαι άδικος, δημοτικές κινήσεις και οι περισσότεροι επικεφαλείς έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους στο παρελθόν. Προέρχονται από τα ίδια δημοτικά σχήματα, έχουν συνεργαστεί με τους υπόλοιπους, με τους άλλους συνυποψήφιους τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι κάποιος θα είναι αντίθετος στην απλή αναλογική, η οποία γεννάει μεγαλύτερη δημοκρατία και δημόσιο έλεγχο στα δημοτικά συμβούλια. Γιατί ο ψηφοφόρος στον Άλυμο θα ψηφίσει τον συνδυασμό άνω-κάτω Καλαμάκι και όχι κάποιον άλλον? Τώρα ξεκινάει μια νέα εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πιο δημιουργική εποχή. Καθώς η απλή αναλογική θα οδηγήσει νομοτελειακά σε έναν δημοκρατικό διάλογο. Εμείς για τον Άλυμο, την πόλη που ζούμε και αγαπάμε, έχουμε ένα άλλο όραμα. Ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για την κοινωνία, για τον Δήμο μας και για τις ανάγκες των ανθρώπων μας. Η νέα γενιά έρχεται στο αυτοδιοικητικό προσκήνιο με νέα πρόσωπα, με φρέσκες ιδέες που θέλουν να αλλάξουν την αυτοδιοίκηση. Αυτό το όραμα έρχεται ακριβώς σε αντίθεση με το σημερινό χρεοκοπημένο μοντέλο διοίκησης των Δήμων μας.